Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τι ακριβώς λοιπόν έχει συμβεί με τον Βασίλη Κουρούση και την Τέτα Καμπουρέλη, που από ό,τι φαίνεται η σχέση του ζευγαριού είχε τελειώσει στην ουσία από το 2007. Κάτι που λέει και ο ίδιος ο Βασίλης Κουρούσης, και μάλιστα λέει ότι κάποια στιγμή θα ανοίξω το στόμα μου. Για να δούμε λοιπόν τι είπε. Σκέψη, ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν έχω συζητήσει κάτι τέτοιο. Προς το παρόν μιλάμε τώρα. Σκέψεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε προχωρήσει πιο κάτω. Τι είναι αυτό που σας κάνει να θέλετε να προχωρήσετε σε ένα διαζύγιο? Είναι πάρα πολλά. Τώρα θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Κάποια στιγμή θα μιλήσω, θα ανοίξω το στόμα μου. Μεταξύ σας σχέση με την κυρία Καμπουρέλη πώς είναι? Μια χαρά είναι, δεν έχουμε προβλήματα. Εμένα με στεναχώρησε ένα δημοσίευμα σήμερα, Κυριακά, της εφημερίδας, ότι δήθεν εγώ έκανα μια κοινή εμφάνιση μαζί με την Τέτα σε κάποια εκδήλωση. Δεν αληθεύει αυτό το πράγμα. Τις προσωπικότητες 2022 αληθεύει ότι κάνατε κοινή εμφάνιση? Ούτε ξέρω πώς λεγόταν. Απλά ήξερα μόνο ότι είναι κάπως στον Πειραιά. Και πήγα, γιατί μου είπαν θα μιλήσει ο κύριος Πατούλης, πήγα εγώ εκεί να πάρω τα κλειδιά μου, γιατί τα είχα ξεχάσει μέσα στο αυτοκινητάκι το μικρό. Στην εκδήλωση βρισκόταν και η κυρία Καμπουρέλη? Ναι, βρισκόταν. Αφού τα πήγα πέρα τα κλειδιά, εκεί βρισκόταν, ναι. Είπατε ότι οι σχέσεις σας με την κυρία Καμπουρέλη είναι καλές. Ο γάμος σας σε τι φάση βρίσκεται? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει γάμος. Δεν υπάρχει. Να λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Μένω μόνος μου. Δεν θέλω, πραγματικά θέλω για λίγο καιρό να μείνω μόνος μου, να ξεκαθαρίσω τη σκέψη μου. Οι ισορροπίες πώς διατηρούνται? Συναισθηματικό με οικογενειακό? Αυτή τη στιγμή σας είπα και πάλι, είμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ μπερδεμένος. Είμαι πάρα πολύ πληγωμένος από όλους και από όλα. Στη δική σας σχέση θεωρείτε ότι το γυαλί έχει ραγίσει? Πιστεύω πως ναι, έχει ραγίσει. Τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας τα βλέπετε? Τα βλέπω, ναι, τα βλέπω. Τα βλέπω συχνά. 2-3 φορές την εβδομάδα τα βλέπω, πάω και τα βλέπω. Ναι. Τα παιδιά μου είναι όλη μου η ζωή. Ο Μαυρίκης Μαυρίκη είχε πει ότι έχει μια διέστηση ότι θα υπάρξει επανασύνδεση. Είναι πολύ ρομαντικός ο κύριος Μαυρίκη. Μαυρίκη μου, είσαι πολύ ρομαντικός. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει. Εγώ δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να ξαναγυρίσει πίσω το ποτάμι. Η σχέση σας με την κυρία Καμπουρέλη πριν το περιστατικό ήταν καλές, σωστά? Η σχέση μου με την κυρία Καμπουρέλη από το 2007 είναι σε αθλία κατάσταση. Φυτοζωούσα σαν. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα. Τα επόμενα θα μάθετε εν πορεία, παιδιά. Είπατε ότι η σχέση σας φυτοζωούσε. Πώς το εννοείτε? Από τη δική μου την πλευρά, εγώ δεν ήμουν καλά από το 2007 μέχρι κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή βγήκαν τα εγγόνια στη μέση, βγήκαν τα παιδιά μου στη μέση. Εκεί ήμασταν μια χαρά, και άφησα τη ζωή μου να κυλήσει. Εντάξει, τώρα έγινε και αυτό και ξαναγύρισαμε πάλι πίσω. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, η σχέση τους είναι τελειωμένη. Και από ό,τι λέει και ο ίδιος ο κύριος Κουρούσης, μάλλον δεν υπάρχει και πιθανότητα επανασύνθεσης. Όπως μάλλον από ό,τι φαίνεται. Τα λέει πρώτη φορά. Ναι, γιατί όπως λέει ο ίδιος υπήρχαν και τα εγγόνια στη μέση, γνωρίζουμε όλοι και τι έγινε και στην πορεία. Ναι. Και η σχέση έφτασε στο τέλος της. Όπως... Γιατί μέχρι τώρα μας έλεγε τέλος πάντων ότι όλα είναι καλά, ότι βεβαίως έχουμε. Ήταν πολύ διαφορετικές. Οι δηλώσεις του μέχρι τώρα. Πολύ διαφορετικές ήταν και οι δηλώσεις της Έλενας Ασημακοπούλου, που το τελευταίο διάστημα οι φήμες ότι έχει χωρίσει από τον επί 15 χρόνια σύζυγό της Μπρούνο Τσιρίλο, τον γνωστό ποδοσφαιριστή. Επιβεβαιώθηκαν λοιπόν, το ζευγάρι έχει χωρίσει. Από ό,τι ξέρουμε και από τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι έχει ήδη βγει και το διαζύγιο. Ο Μπρούνο Τσιρίλο έχει μετακομίσει μόνιμα στην Ιταλία. Η Έλενα Σημακοπούλου με την κόρη της ζουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, πριν ένα μικρό χρονικό διάστημα είχε ανεβάσει ένα βίντεο στο TikTok, στο προσωπικό της λογαριασμό, με ένα βίντεο με ένα τραγούδι το οποίο μαρτυρούσε στην ουσία το χωρισμό. Να δούμε τι ακριβώς είχε ανεβάσει πριν μερικές μέρες η Έλενα Σημακοπούλου. Μας αρέσει εδώ. Μ' αρέσει τα μάτια μας μιλάν, μα οι καρδιές δεν απαντάν. Αν τα δάκρυα κυλάν και τα χείλη προσπερνάν. Αν με δεις μπροστά στη πόρτα σου χαράματα, να δυσκολεύομαι τον λόγο να ζητήσω.
Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο που ανέβασε. Από εκεί ξεκίνησαν τα περισσότερα σχόλια. Η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα το ζευγάρι δεν είχε κάνει και κοινές εμφανίσεις μαζί. Ένας χωρισμός που στην ουσία κανείς δεν τον περίμενε. Ήταν 15 χρόνια μαζί το ζευγάρι, είχε αποκτήσει και την κόρη τους. Ήταν και το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν κάνει και το θρησκευτικό τους γάμο. Να δούμε και ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη της κυρίας Σασημακοπούλου το 2020, όταν η ίδια μιλούσε για τον Μπρούνο Τσιρίλο. Σαν γυναίκα αθλητή, περάσατε τη φάση, το μεταβατικό αυτό στάδιο που ο αθλητής σταματάει την ενεργό δράση και βρίσκεται στην αναζήτηση του τι θα κάνει μετά. Την περάσαμε πολύ δύσκολα. Δεν προετοίμασε το έδαφος ούτε τα επαγγελματικά του, ούτε το ψυχολογικό του το κομμάτι. Έβλεπες τώρα έναν άνθρωπο πολύ ενεργό που έκανε από το πρωί τις προπονήσεις του όλο το πρόγραμμα ενός αθλητή και μετά ξαφνικά ήταν σε μια αδράνεια, όπου αυτό λίγο τον τσάκισε. Για πολλά χρόνια έκανε να συνέλθει και τα τελευταία 2 χρόνια είναι πιο καλά σε όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά να κάτσουμε στο δρόμο. Η κρίση σου ζητάει, αδερφάκι. Συνέχεια, ακόμα και τώρα και προχθές το ίδιο έλεγε. Βρε Μαρία μου, δεν έχεις κουραστεί, τη λέω. Εντάξει, προσπαθήσαμε αρκετά, δεν μας βγήκε. Ήρθε και έφυγε και ξαναήρθε και ξανάφυγε και ξαναήρθε και ξανάφυγε. Δηλαδή, δεν μπορείς να ξαναμπεις σε αυτή τη διαδικασία όταν έχεις 3 φορές έτσι τέτοια ταλαιπωρία. Δεν μπορώ να ξαναμπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά έλεγε λοιπόν το 2020 η κυρία Σασημακοπούλου και έγινε και μια αποκάλυψη από την Σταματίνα Τσιμψιλή για το διαζύγιο της κυρίας Σασημακοπούλου, όπου η ίδια λέει λοιπόν ότι το γνωρίζανε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, απλά δεν θέλαν να το πούνε για να σεβαστούν την απόφαση της κυρίας Σασημακοπούλου να το πει η ίδια αργότερα. Να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς είπε η Σταματίνα Τσιμψιλή, γιατί από ό,τι φαίνεται ήταν κοινό μυστικό ο χωρισμός. Για ένα ζευγάρι που χώρισε και είναι μια πληροφορία που τη γνωρίζαμε εδώ και μήνες, αλλά επειδή η φιλία, η αγάπη και ο σεβασμός είναι πάνω από τη δουλειά, επειδή το συγκεκριμένο κορίτσι μας είχε ζητήσει μέχρι αυτό να δημοσιοποιηθεί από τη δική της επιλογή να μην το επικοινωνήσουμε, φυσικά και το κάναμε, γιατί η Έλενα Ασημακοπούλου είναι μια γλύκα, την ξέρουμε, την έχουμε φιλοξενήσει, τη συμπαθούμε και την εκτιμούμε. Χθες λοιπόν το μεσημέρι σε ένα Q&A, σε ερωτοαπαντήσεις που δεχόταν από φίλους και followers, παραδέχτηκε ότι έχει χωρίσει. Τι συμβαίνει λοιπόν, μετά από 15 χρόνια κοινή ζωή, έρωτα, έχουν αποκτήσει και ένα κοτσάκι, τη Μαρία τους. Ανακοίνωσε ότι έχουν χωρίσει. Θέλω να σας πω ότι μπορεί αυτό να το μάθαμε χθες, έτσι το ευρύ κοινό και ο πολλής κόσμος. Συμβαίνει όμως εδώ και αρκετούς μήνες. Έχει ήδη βγει το διαζύγιο. Την επιμέλεια την έχει η Έλενα Σασημακοπούλου, γιατί ο Μπρούνο Τσιρίλο γύρισε στην Ιταλία. Εκεί θα μένει και θα πηγαίνει, έρχεται για να βλέπει την κόρη τους. Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως έτσι ήθελαν όταν πρωτοξεκινούσαν αυτό το κοινό ταξίδι ζωής. Ωστόσο έχουν μία κόρη και μάλιστα η Έλενα, γνωρίζοντας από πηγές από κοντά της, από το περιβάλλον της, ήθελε να βγει τώρα που είχε τελειώσει το σχολείο και η σχολική χρονιά, ώστε η Μαρία να μην μπει στη διαδικασία να απαντά σε ερωτήσεις και να έρθει σε δύσκολη θέση η κόρη της. Εγώ μίλησα χθες με την Έλενα. Γιατί μας συνδέει και κάτι παραπάνω, αν και το κράταγε πολύ κρυφό όλο αυτό. Ήταν δύσκολος ο τελευταίος χρόνος για την ίδια. Ωστόσο, 15 χρόνια μαζί υπήρξε ένας πολύ μεγάλος έρωτας και ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί ήμουν παρούσα και στο γάμο τους που παντρεύτηκαν, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 4 χρόνια ήταν. Επειδή τους το ζητούσε η κορούλα τους, η Μαρία Ροζάρια. Επειδή τους το ζητούσε η Μαρία, είχαν περάσει και πάρα πολλά μαζί. Η Έλενα έχει παραδεχθεί και ότι δυσκολεύτηκε και πάρα πολύ, που ήθελε να κάνει και δεύτερο παιδί. Όλες αυτές τις δυσκολίες που τις πέρασαν μαζί. Δεν θα ξεχάσω που ήταν εδώ και μόλις είχε και μια αποβολή και μας το είχε πει και είχε συγκινηθεί στο διάλειμμα της εκπομπής. Ένα πολύ γλυκό πλάσμα. Ήταν μια σχέση όμως που είχε τις δυσκολίες της, όπως τίποτα πλέον δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και ξέρετε, πολλά ζευγάρια τα οποία μπροστά μπορεί να φαντάζουν ευτυχισμένα με μια ιδανική σχέση, πίσω από τις κλειστές πόρτες ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Σωστά. Λοιπόν, από τον Οκτώβριο έχουν χωρίσει, πια υπάρχει και το διαζύγιο, το τυπικό χαρτί, αν μπορούμε να το αποκαλέσουμε έτσι. Από τον Οκτώβριο, 10 μήνες, πόσοι έχουν. Πάντως, ο τελευταίος χρόνος ήταν πάρα πολύ δύσκολος, γιατί σου λέω, μιλάγαμε χθες. Λοιπόν, κάθε τέλος είναι και μια νέα αρχή, σημασία έχει ότι υπάρχει ένα παιδί και νομίζω ότι αυτό αποτελεί έτσι το βασικό άγχος και την αγωνία όλων. Αυτό το παιδί, μια και είναι και στην προεφηβεία, να είναι χαρούμενο. Αυτά λοιπόν είπε η Σταματίνα Τσιμψιλή. Πραγματικά ήταν έτσι μια δύσκολη περίοδος για την Έλενα Σασημακοπούλου και τον Μπρούνο Τσιρίλο.
να ευχηθούμε κι εμείς τα καλύτερα, να πάρουν τα πράγματα το δρόμο τους, καθώς, όπως είπε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, έχουν μαζί ένα παιδί. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Δώρα. Δώρα μου! Ρούλα μου! Τι γίνεται, επιστρέψαμε λοιπόν, αυτή τη φορά τώρα επιστρέψαμε για το top drop. Έτσι ακριβώς, γιατί όπως είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, εγώ κράτησα το άλλο που είπε, ότι κάθε ένα τέλος μια καινούργια αρχή. Έτσι, και αυτό ισχύει. Κάθε τέλος λοιπόν είναι και μια νέα αρχή και μια νέα αρχή μπορούμε να κάνουμε κι εμείς στο έτσι. Πρόσωπό μας με το top drop, το μοναδικό σέρουμ με βιταμίνη C και 3, με βιταμίνη C και 3 διαφορετικά υλουρονικά, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς και είναι μια πολύ σωστή πρώτη κίνηση, ένα πρώτο βήμα αν θέλουμε να ανανεώσουμε τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, να κρατήσουμε ένα υγιές δέρμα σε βάθος χρόνου και γενικότερα να νιώσουμε και πιο ευχάριστα. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν έχουμε μια ωραία εμφάνιση, μια προσεγμένη εμφάνιση, εμείς νιώθουμε καλύτερα. Πολύ βασικό να πούμε ότι απομακρύνει και τις φλεγμονές. Έχει δηλαδή ακριβώς τα συστατικά τα οποία μπορούν να φροντίσουν την επιδερμίδα από μόνα τους. Να πούμε ότι το top drop, όπως είπαμε και προηγουμένως πολύ σωστά, έχει τρία εντελώς διαφορετικά υλουρονικά οξέα που βοηθούν πάρα πολύ την επιδερμίδα μας και στο να παράξει το κολαγόνο που χρειάζεται, αλλά και η βιταμίνη C, αυτό το serum το κάνει ξεχωριστό. Εδώ το βλέπουμε και σε μεγάλη μορφή. Εδώ είναι το κουτάκι το οποίο θα παραλάβετε στο σπίτι σας. Δύο σέρουμ τέτοια μπορεί να πάρει κάποιος τώρα από την TV4 με 39 ευρώ και 90 λεπτά μόνο, δώρο τα έξοδα αποστολής, με ένα απλό τηλεφώνημα στο 211-1600 και να πούμε ότι είναι σέρουμ προσώπου πρώτα απ' όλα. Δεν το πίνετε, σημαντικό γιατί το άκουσα και αυτό. Όχι, δεν το πίνετε, το βάζετε στο πρόσωπό σας. Και βεβαίως είναι ένα σέρουμ προσώπου, όπως είπαμε, και στο πρόσωπο και στο λαιμό, για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε μια ανανεωμένη εμφάνιση, που είναι πολύ σημαντικό, με τη βιταμίνη του της ΣΕ, την ωραία, η οποία βοηθάει στο να απορροφήσει το δέρμα μας το υαλουρονικό οξύ, αλλά και να ενισχύσει κιόλας, εκτός από το υαλουρονικό, να ενισχύσει και την παραγωγή του κολαγόνου. Και το κολαγόνο, σε συνδυασμό με το υαλουρονικό, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην εμφάνιση, όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά και στην υγεία της επιδερμίδας. Να είναι πιο ελαστική, να υπάρχει αυτή η αίσθηση της νεότητας, να μην υπάρχει φυσικά προωρή γύρανση σε καμία των περιπτώσεων. Και να πούμε ότι έχει και χυλίσματα από περγαμόντο και μανταρίνι για την ενίσχυση της σύστασής της σε βιταμίνη, που είναι πολύ σημαντικό αυτό για το πρόσωπό μας, για το δέρμα μας γενικότερα. Να πούμε ότι είναι μια κατάλληλη περίοδος να ενισχύσουμε το πρόσωπό μας, γιατί η βιταμίνη C είναι απαραίτητη όπως και να έχει και στον οργανισμό μέσα, αλλά και στο δέρμα μας, που είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι προλαμβάνει και βοηθάει στη μείωση των δυσχρωμιών, δηλαδή αυτό που ξέρουμε εμείς γενικότερα ως πανάδες και τα λοιπά, ό,τι επακόλουθο μπορεί να έχει αυτό στο δέρμα μας, στις φλεγμονές δηλαδή αυτές. Επίσης, να μας προσφέρει, όπως είπαμε, μια πιο νεανική επιδερμίδα και να έχουμε την αίσθηση αυτή, αλλά και να υπάρχει όντως, να υφίσταται δηλαδή, γιατί το δέρμα μας έχει διάφορα υποστρώματα, όπως γνωρίζουμε, και όλα αυτά χρειάζονται οπωσδήποτε από βάθος να ενισχυθούν, κάτι το οποίο το συγκεκριμένο σέρουμ έχει τη δυνατότητα, το υπόσχεται και το πραγματοποιεί, το κάνει, δηλαδή ισχωρεί μέσα στο δέρμα και βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ στην ελαστικότητα. Βεβαίως προσφέρει και τη λάμψη την οποία θέλουμε να έχουμε για μια πιο φωτεινή επιδερμίδα, έτσι χωρίς να βάλουμε κάτι άλλο επάνω, σε συνδυασμό βεβαίως με την κρέμα μας. Και βεβαίως να πούμε ότι προάγει τη σύνθεση του κολαγόνου της επιδερμίδας. Δηλαδή η ίδια μας η επιδερμίδα μπορεί να παράξει το κολαγόνο έπειτα από την τοποθέτηση του top drop επάνω στο δέρμα. Επίσης, να πούμε ότι βοηθάει στη μείωση των λεπτών γραμμών έκφρασης, της καθημερινής δηλαδή έκφρασης, αυτό που λέμε οι ρητίδες έκφρασης, οι οποίες μπορούν να εξαλειφθούν. Να πούμε βέβαια ότι το top drop είναι το σέρουμ το οποίο σε συνδυασμό με την κρέμα ημέρας που θα βάλουμε το πρωί. Και βεβαίως με την αντιλιακή προστασία μας τώρα το καλοκαίρι, μπορεί πραγματικά να ανανεώσει τα κύτταρά μας και να μας δημιουργήσει το πρόσωπο, το ιδανικό που χρειάζεται, γιατί περιέχει μέσα και χυμό aloe vera, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο χυμός aloe vera ξέρουμε ότι από μόνο του βοηθάει πάρα πολύ στο να μας προσφέρει μια ενυδάτωση και μια προστασία της επιδερμίδας, κάτι το οποίο κάνει το φυτό aloe vera έτσι κι αλλιώς.
Στο 211 λοιπόν 1600, εσείς μην χάνετε χρόνο να τηλεφωνείτε για να πάρετε την υπέροχη προσφορά της TV Forum. Δύο πακετάκια θα πάρετε με 39 ευρώ και 90 λεπτά, δώρο τα έξοδα αποστολής, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και να είναι κάποιος, τώρα παίρνει το υπέροχο αυτό προϊόν που δεν έχει ξαναγίνει, δεν κυκλοφορεί ούτε μήνα και έχει κάνει έναν χαμό στην αγορά. Έχει γίνει πραγματικά απάταγος. Τι να σας λέω τώρα. Όλοι το δοκιμάζουν και πραγματικά ζητάνε κι άλλο. Είναι το top drop το οποίο έρχεται να κάνει την επανάστασή του στους ορούς, στα serum, αυτά τα οποία είχαμε συνηθίσει έως τώρα. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ εύκολη η τοποθέτηση. Βλέπουμε και στα πλάνα εκεί πόσο εύκολα το τοποθετούμε και πόσο εύκολα το απλώνουμε με τα δαχτυλάκια μας. Να πούμε ότι είναι λίγο παχύρευστο, κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην απορρόφηση και βεβαίως ανάλογα με το τι επιδερμίδα έχει κάποιος, βάζει και τις ανάλογες σταγόνες. Υπάρχουν επιδερμίδες οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από ενυδάτωση και αυτό θα το καταλάβετε αφού βάλετε πάνω το top drop και θα απορροφηθεί αμέσως. Θα βάλετε και άλλη σταγονίτσα και άλλη σταγονίτσα μέχρι να έρθει να κατασταλάξει στην ενυδάτωση, στην κατάσταση ενυδάτωσης τέλος πάντων της επιδερμίδας. Να πούμε ότι γενικότερα τα εσπεριδοειδή τα οποία περιέχει μέσα βοηθούν στην πρόσληψη του υαλουρονικού οξέως και στην καταπολέμηση της πρόωρης γυρανσής που είναι πολύ σημαντικό και βέβαια στη θρέψη της επιδερμίδας μας σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό λοιπόν δεν ξεχνάμε να το βάζουμε κάθε πρωί και αυτό βοηθάει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάνει τη δουλειά του ακόμα και όταν κοιμόμαστε, να πούμε, γιατί έρχεται να ανανεώσει τυχόν φθορές που έχουν υποστεί τα κύτταρά μας κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα να μας διατηρεί νέους, σαν να είμαστε στο ψυγείο ένα πράγμα. Κάνουμε δηλαδή μία μεσοθεραπεία σπίτι μας, μόνοι μας, πάρα πολύ εύκολα και απλά. Στο 211 λοιπόν 1600 παίρνετε εσείς τώρα το υπέροχο αυτό προϊόν. Να πούμε ότι βοηθάει γενικότερα τόσο τις γυναίκες όσο και τους άντρες. Οι άντρες, βλέπω τα τελευταία χρόνια γενικά, που βοηθούν πάρα πολύ οι ίδιοι τον εαυτό τους και τους αρέσει έτσι να περιποιούνται. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την υγεία, όπως είπαμε και προηγουμένως. Το top drop λοιπόν έρχεται να κάνει την επανάστασή του, την έχει κάνει νομίζω ήδη. Στο 211-1600 εσείς τηλεφωνείτε. Να πούμε ότι είναι πραγματικά ένα προϊόν το οποίο έχει έρθει να καταπολεμήσει το γύρας πρώτα απ' όλα και σε συνδυασμό με την κρέμα ημέρας που μπορούμε να βάλουμε από πάνω, σε συνδυασμό και με την αντιλιακή μας προστασία, προστατεύουμε πάρα πολύ το δέρμα μας. Ένα σέρουμ προσώπου λοιπόν εκπληκτικό. Νομίζω όλοι, αν δεν το έχουν δοκιμάσει, θα το δοκιμάσουν. Εκπληκτικό λοιπόν το top drop, 211-1600, τα δύο τεμάχια 39 και 90 και δεν υπάρχουν και τα έξοδα αποστολής, έτσι να το τονίσουμε αυτό. Ωραία. Για να φτιάξουμε την επιδερμίδα μας και καλώς τόνισες ότι φυσικά μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και οι άντρες, έτσι. Βέβαια. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, Δώρα μου, σε αποχαιρετούμε προς το παρόν, γιατί θα τα ξαναπούμε πάλι σε λίγο, έτσι. Έτσι. Μην κουνηθείς καθόλου και σε λίγο τα ξαναλέμε και πάλι. Φιλάκια, φιλάκια, Δώρα. Φιλάκια. Πάμε κι εμείς να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει με την Βάσια Τριφύλλη. Η οποία Βάσια Τριφύλλη βγήκε, μίλησε, είπε για την περιβόητη ατάκα, οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα. Και μίλησε και για τη Ρούλα Κορομιλά. Και είπε ότι δεν ήμασταν ποτέ φίλες και δεν ήμουν ποτέ φαν της Ρούλας Κορομιλά. Τα περισσότερα λεφτά που έχουν περάσει από τα χέρια σας ποτέ ήταν? Αυτά, του ραντεβού στα Τυφλά και εξού αγόρασα και το σπίτι μου. Α, εδώ είναι, είμαστε στο ραντεβού στα Τυφλά. Είμαστε στο ραντεβού στα Τυφλά, όντως. Πολλές φορές σας ακούω να λέτε κακές λέξεις στην τηλεόραση. Δεν λέω κακές λέξεις, λέω ωραίες, απλές, καθημερινές λέξεις. Αυτή η ατάκα, το δεν χαλάνε οι φιλίες για ένα κόμμα. Όχι. Για κανένα κόμμα δεν χαλάνε. Η φιλία είναι φιλία και τα κόμματα να πάνε να πνιγούν. Δεν ήμουνα ποτέ σε κανένα κόμμα. Εγώ σε ξέρω ότι... Σε κανένα κόμμα δεν ήμουνα. Ό,τι ήθελα έκανα. Σε παρακαλώ, ποιος. Μελάνιασε το χέρι μου δηλαδή. Εκεί που είπα το η φιλία είναι φιλία και δεν χαλάει για κανένα κόμμα. Μελανό, παιδιά. Μελανό, σας λέω. Αλήθεια. Το κοπάναγα. Οι φιλίες. Είμαι και τρελαμένη. Βάσια Τριφύλλη και σεξ. Πολλές φορές έχετε αναφερθεί στο σεξ. Δεν έχω κάτι να κρύψω στο σεξ, ας πούμε. Και ομοφιλόφιλη αν ήμουν, θα το ξέρω όλη η Ελλάδα. Δεν τραβάω κανένα ζόρι. Ποιος από το χώρο μέχρι τώρα είναι ο καλύτερος σας φίλος? Είναι ο Απόστολος ο Γλέζος. Είναι ο Χαλκιάς ο Τάσος. Η Ρούλα.
Ναι, δεν ήμουν φαν της, γιατί ήμασταν σε αντίπαλα στρατόπεδα. Ούτε και αυτή ήταν ποτέ φαν μου, ξέρεις τι εννοώ. Φίλες δεν γίνατε ποτέ. Όχι, ποτέ και δεν το κρύβω. Δηλαδή, γιατί να το κρύψω άλλο. Εδώ και 1,5 χρόνο υπάρχει αυτό το κομμάτι του Me Too που έχει αγγίξει όλους. Me Too, Me Three, Me Four, ξέρεις, εγώ τα λέω έτσι αυτά. Δεν είναι τώρα ο Πέτρος Φιλιππίδης φίλος? Δεν τον βλέπει κανείς. Εγώ τουλάχιστον προσπάθησα κάποια στιγμή να τον δω, να τον αγκαλιάσω. Παρόλα τα συμβάντα, τον ξέρω και από πιτσιρικούλη και δεν μπορώ να νιώσω αντιπάθεια για έναν άνθρωπο που ξέρω πιτσιρικά. Δεν τον βρήκα. Δεν μπορεί κανείς να καταδικάσει κανέναν μας για τις επιλογές μας. Αυτές καταδικάζουν εμάς που τις κάναμε. Ένα τοξό θα μπορούσε τώρα να κάνει Βάσια Τριφύλλη. Πώς δεν θα μπορούσα, καλέ, γιατί η κοφάλαλη. Γιατί είναι. Δεν κάνει. Δεν με φωνάζουν. Γιατί δεν χτυπάτε πόρτες? Δεν έχω χτυπήσει πόρτα ποτέ. Αλήθεια? Ποτέ. Ούτε να δείξετε διαθέσιμη? Όχι. Χήμαρος λοιπόν η Βάσια Τριφύλλη. Όπως από ό,τι φαίνεται, χήμαρος είναι και η Πινελόπη Πιτσούλη, Χαρά, ναι. Η οποία βγαίνει και μιλάει για τον Παύλο Χαϊκάλη και τον αποκαλεί βουτυροπεμπέ. Ναι, είπε ότι θα παρασύρθηκε από την ταινία Safe Sex που είχαν κάνει μαζί. Ο Παύλος λέει είναι ένας βουτυροπεμπές, ένα παιδάκι, άκακο πλάσμα. Δουλέψαμε, είπε, μαζί με στην καλή χαρά, με τα ζώδιά του, τη διαιτά του, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ τον Παυλίνο σκανδαλιάρη. Μίλησε και για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Να δούμε τι είπε η κυρία Πιτσούλη. Ναι. Να δούμε τι είπε. Πρώτος. Δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω για όλο αυτό το κίνημα Me Too και για τη δίκη Λιγνάδη και για τη δίκη Φιλιππίδη. Αυτά υπήρχαν και στο παρελθόν. Στο τερατώδη πράγματα δεν έχω ξανακούσει. Όταν μου είπανε, γιατί με τον Πέτρο τελευταία ήμασταν στο Πλάτανο, δεν είχα συναντηθεί ποτέ. Όταν είπα ότι θα είναι και ο Πέτρος ο Φιλιππίδης στη δουλειά μου, είπανε θα περάσεις δύσκολα. Ήταν ένας Πέτρος, στην ώρα του, πρώτος ερχόταν στο γελίο, λέει αργή, κάνει βεντετηλίκια, κάνει εκείνο, κάνει τ' άλλο, κλωτσάει, φτώνει. Εντάξει, λέω, τι να κάνω, θα έχουμε έναν ιδιότροπο συνάδελφο. Είναι ταλαντούχος όμως, λέει, και θα το αντέξουμε. Έπεσα από το σύννεφα με τόσα χυδαία πράγματα που άκουσα. Λέω, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα? Και πώς θα αποδείξει την αθωότητά του, αν είναι αθώος? Εγώ είμαι με το μέρος πάντα του θύματος, δεν είμαι με το θήτη. Γιατί λέει μετά από 30 χρόνια. Γιατί τώρα βγάλαν την ψυχούλα τους έξω, τους ρωτάς πώς το κουβαλάγαν τόσα χρόνια μέσα τους. Θα σταθώ σε μια τελευταία σας τηλεοπτική συνέντευξη για τον Παύλο το Χαϊκάλη. Ο Παύλος κάτι έγινε και τα βάλανε μαζί του. Ούτε και αυτό το κατάλαβα. Ένας χοντρομπεμπές έκανε τέλεφων σεξ που λέμε. Σου είπα, κάνει τέτοιο πράγμα αυτός. Τα παρασύρθηκε, λέω, από την ταινία που παίζαμε με το Safe Sex. Και το έκανε. Γιατί είναι ένας βουτυροπεμπές είναι, μωρέ. Ένα παιδάκι είναι ο άκακο πλάσμα. Δουλέψαμε μαζί, μες στην καλή χαρά, τα ζώδιά του, τη διαιτά του. Αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ το Παυλίνο σκανδαλιάρη. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λέει η κυρία Πιτσούλη. Και πάμε εμείς, γιατί μας το έχετε ζητήσει, να δούμε το κλιματιστικό Ιωνιστή. Τώρα που έρχεται και ο καύσωνας, ζεστές μέρες, δύσκολες μέρες, τι θα κάνουμε για να πούμε τέλος στη ζέστη? Μα φυσικά θα παραγγείλουμε το κλιματιστικό Ιωνιστή. 218-218-9400, μόνο με 29,90 τελική τιμή, και φυσικά αν καλέσετε τώρα θα πάρετε και ένα δώρο έκπληξη. Το κλιματιστικό λοιπόν Ιωνιστής είναι η λύση που πραγματικά θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να ανταπεξέλθετε σε αυτές τις δύσκολες και ζεστές μέρες. Δεν είναι ότι μόνο δροσίζει την ατμόσφαιρα, αλλά την καθαρίζει κιόλας. Παίρνει το ζεστό αέρα, το βρώμικο ζεστό αέρα, τον φιλτάρει, τον καθαρίζει και τον βγάζει δροσερό και καθαρό, έτσι ώστε να μπορείτε να ανασένετε σε μια καθαρή ατμόσφαιρα, σε μια σωστή ατμόσφαιρα όπου θα υπάρχει η υγρασία που πρέπει να υπάρχει, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι τα κλιματιστικά ξηραίνουν την ατμόσφαιρα και μας δημιουργούν προβλήματα. Το συγκεκριμένο λοιπόν μας βοηθάει στο να ανασένουμε καλύτερα, στο να μην ζεσθενόμαστε, στο να έχουμε τη σωστή ατμόσφαιρα στο σπίτι. Φυσικά είναι φορητό, μπορείτε να το πάρετε και να το βάλετε, να τοποθετήσετε όπου εσείς θέλετε. Είτε είναι στην κουζίνα την ώρα που μαγειρεύετε, είτε στο μπάνιο την ώρα που βάφεστε, είτε στη βεράντα, είτε να το πάρετε μαζί σας στο εξοχικό. Έχει ο καθένας και το δικό του ατομικό για να το ρυθμίζει όπως εκείνος θέλει και φυσικά να πούμε ότι δεν θα χρειαστεί να δίνετε μία περιουσία σε ηλεκτρικό ρεύμα. Τα κλιματιστικά
πλέον και με, το, και με τις τιμές στο ρεύμα που έχουν φτάσει στα ύψη είναι απαγορευτικά να τα χρησιμοποιήσει κάποιος, ενώ το συγκεκριμένο με ελάχιστα χρήματα θα σας δροσίζει και θα σας βοηθήσει να πείτε τέλος στη ζέστη. 218-218-9400, μόνο με 29,90 το κλιματιστικό ιονιστής που σας δροσίζει, υγραίνει και καθαρίζει την ατμόσφαιρα για να βρείτε επιτέλους τη λύση που ζητούσατε. Κλιματιστικό ιονιστής, τέλος στη ζέστη, καθαρή ατμόσφαιρα, δροσερή ατμόσφαιρα, 218-218-9400, όπως είπαμε 29,90 τελική τιμή, δωρεάν τα έξοδα αποστολής, δεν υπάρχουν έξοδα αποστολής και μην ξεχνάτε φυσικά και το δώρο έκπληξη. Με λίγο νεράκι ο συγκεκριμένος λειτουργεί στην πρίζα είτε στο USB στον υπολογιστή σας, μπορείτε να βάλετε και δροσερό και κρύο νερό έτσι ώστε να έχετε ακόμα περισσότερη δροσιά και θα βρείτε τη λύση που ζητάτε για να πείτε τέλος στη δέστη. 218-218-9400. Και τώρα πάμε πάνω μου. Τι ακριβώς έχει γίνει με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Αντώνη Κανάκη? Του χρυσώνε το χάπι του Αρναούτογλου στον Αντένα? Υπάρχουν καταρχήν δύο τρόποι να πεις το ίδιο πράγμα. Χρυσώνε το χάπι στον Αρναούτογλου ή βρήκανε τη χρυσή τομή. Και το λέω γιατί. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι η εκπομπή «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» που παρουσιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παίζονταν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και μάλιστα με επιτυχία. Βγαίνανε λοιπόν όλο αυτό το διάστημα κάποιες φήμες μέσα από το κανάλι οι οποίες λέγανε ότι μόλις έρθουν οι ραδιοαρβίλα τον χειμώνα θα πάρουν τη θέση του Αρναούτογλου. Κάτι που το ήπιασε τότε ο Αρναούτογλου, τα είχαμε πει εμείς ως εκπομπή εδώ και μάλιστα τους έκρασε και τον κόδωνα του κινδύνου καθώς δεν είχαν επικοινωνήσει καν το ότι ενδέχεται να σταματήσει τελείως η εκπομπή. Φαίνεται όμως ότι το κανάλι βρήκε τη λύση. Και έτσι θα γίνει το εξής. Θα ξεκινήσει κανονικότατα το Σεπτέμβριο το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου όπως το γνωρίζαμε, αλλά κάπου στα μέσα του Νοέμβρη όπου θα έρθουν οι ραδιοαρβίλα θα καταλάβουν την καθημερινή ζώνη και τη θέση που είχε η εκπομπή, αλλά ο Αρναούτογλου θα συνεχίσει την εκπομπή του τα Σαββατοκύριακα για αυτό το διάστημα που θα παίζεται η εκπομπή τον ραδιοαρβίλα, δηλαδή Νοέμβριο με Απρίλιο. Κάπως έτσι βρήκανε λοιπόν αν θέλεις τη χρυσή τομή, το χρυσό χάπι και κατάφεραν να κρατήσουν και τον Αρναούτογλου ικανοποιημένο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, γιατί αναμένεται να ακούσουμε ίσως και τη θέση του, και φυσικά τους ραδιοαρβίλα οι οποίοι πήραν αυτό που ζητούσαν από την αρχήρουλα. Στην ουσία, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, οι Ράδιο Αρβίλα πήραν αυτό που ζητούσαν, όχι ο Αρναούτογλου. Ο Αρναούτογλου μεταφέρει τη Σαββατοκύριακο. Έτσι, ναι, απλά δεν κόπηκε η εκπομπή. Δεν κόπηκε, ακριβώς. Δεν κόπηκε η εκπομπή του. Είναι πολύ σημαντικό. Διατηρεί δηλαδή τουλάχιστον ενεργό του πρόγραμμα. Από το τίποτα, ναι, προφανώς από το τίποτα, αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Αντώνης Κανάκης έχει τον πρώτο λόγο. Τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο θα έλεγα, αλλά από τον Ελένη Ρεταντή, διότι είχαν φτάσει αυτή τη, πώς να το πω, οι ενδοκαναλιακές διαρροές να μας λένε ότι θα κρατήσει ουσιαστικά θα είναι ο Ρεπάντζης τον τραβιό Αρβίλα. Ναι, ναι, ναι. Έσωσε λοιπόν και το όνομά του θα έλεγα με αυτόν τον τρόπο και την παρουσία του στον χώρο. Δεν είναι λοιπόν ο Ρεπάντζης. Είναι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος θα συνεχίσει την εκπομπή του τα Σαββατοκύριακα κανονικά και κατά τον Απρίλιο ενδέχεται. Για να δούμε τι τελικά θα γίνει, μέχρι να μπορεί να αλλάξουν και τα πράγματα, να βγει να μιλήσει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και να έχουμε αλλαγές. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής φαίνεται ότι τα έχουν βρει. Και χαρά τι γίνεται με τον Τάκη Παπαματέου. Βγήκε, μίλησε για την Πανοπούλου, για τον Ρουβά, είπε ότι είχαν κόντρες με την Πανοπούλου. Έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Τηλες Τώρα. Είπε λοιπόν για την κόντρα που είχε στο παρελθόν με την Έλντα Πανοπούλου όταν είχαν την εκπομπή για την οποία οι κόντρες τους, όπως είπε κάποια στιγμή, κινδύνεψαν να βγουν στο γυαλί. Είπε για τον Σάκη Ρουβά ότι δεν φταίει εκείνος που έπαιξε στις βάχιες, αλλά το σύστημα και αποκάλυψε ότι ήταν να παίξει εκείνος στη θέση του Βλάση Μπονάτου στους απαράδεκτους. Ναι. Αλλά δεν μπορούσε γιατί είχε υπογράψει άλλη δουλειά. Για να δούμε λοιπόν τι είπε ο Τάκης Παπαμαθαίου. Στην τηλεόραση έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Από σειρές, από εκπομπές. Πρωινάδικο, έχω κάνει και τηλεπαιχνίδι στο Star. Ναι. Όταν ξεκίναγε το Star,
που λεγόταν το αφεντικό τρελάδι και το έδωχο τρελάδι και τα ξεπουλάω όλα γιατί μοιράζαμε αμάξια το αυτοκίνητο. Στο πρωινό πώς και έτσι βρέθηκες. Στο πρωινό μου κάνε πρόταση και πήγα. Μεταξύ μας έτσι λεγόταν. Με την Έλληνα Πανοπούλτο, ήταν τα άλλα παιδιά, ήταν ο Χαράλαμπος Παπα-Νικολάου, η Μαλαζοπούλου. Ήταν πολύ πετυχημένο για πρωινάδικο. Κάποιοι άλλοι λόγοι, δηλαδή θα μπορούσε να πάει 15 χρόνια. Τόσο πολύ. Ναι, δύο χρόνια πήγε, αλλά κάποιοι άλλοι δεν τα βρήκανε. Εγώ πήγα στη θέση της Σοφίας Βόσου. Το ξεκίνησε με τους ευρώ. Με την Έλληνα σχέση σας μετά χάλασε μετά από αυτή τη συνεργασία. Όχι, είχαμε κάποιες κοντρίτσες, ας πούμε. Κοντρίτσες. Που κάποια στιγμή πήγαν να βγουν και στο γυαλί. Αλλά δεν ήταν σωστό αυτό. Έκτοτε σου ξανά έγινε πρόταση να είσαι σε κάποια εκπομπή. Μου είχα πει με το Dancing with the Stars και αυτά είχα πάει. Αλλά η πρώτη μου ανάγκη, αν το θες κιόλας, εννοώ μέσα μου είναι το θέατρο. Το θέατρο. Και εκεί πέρα εκφράζουμε απόλυτα καλλιτεχνικά. Γιατί τηλεόραση είναι και λίγο απάτη. Με την έννοια δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Μια ώρα φατσούλα να έχεις, κάνεις ένα τέτοιο, το σκέφτεσαι. Σε πέρα κοντινό. Ναι. Χόλιγουντ. Γιατί πήγαινε πάνω στο σανίδι. Έχει στήξει πολλές φορές το θέμα της άδειας του ηθοποιού. Το 1981 καταργήθηκε. Μεγάλο λάθος και είναι ένα πράγμα γελίο. Δηλαδή, τέτοια υποτίμηση για ένα επάγγελμα, το επάγγελμα ηθοποιού, το οποίο είναι ελεύθερο. Δηλαδή, όποιος θέλει μπαίνει και ας μην παρεξηγηθεί η φράση του. Θα πω: μπάτε σκύλια, λέστε. Και αυτό κιόλας είχε πει και για τον Ρουβά, ότι εν μία νυχτή είπες, πήγε στις βάπιες. Δεν φταίγε καλά ο Ρουβάς που έπαιξε. Το σύστημα φταίει. Είδαμε λοιπόν τι είπε ο Τάκης Παπαματθαίου και να δούμε τι είπε και ο αγαπημένος μας Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος αποκάλυψε ότι είναι ο ηθοποιός ο οποίος έχει κάνει τις λιγότερες ταινίες. Τον θυμόμαστε όλοι σε αρκετές ταινίες, από ό,τι φαίνεται βέβαια ήταν τόσο χαρακτηριστικές οι συγκεκριμένες που ο κόσμος πιστεύει ότι είναι πολύ περισσότερες από αυτές που είχε κάνει στην πραγματικότητα. Για να δούμε λοιπόν τι είπε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Νιώθεις ότι όσο μεγάλωνες γινόσουν καλύτερος και εκείνα πολλές φορές αν δω τον εαυτό μου 30 χρόνια πριν ναι. Γιατί όταν ξεκινάω λέω καλός ο πιτσιρίκος αλλά θέλει δουλειά ακόμη. Το παθαίνει ας πούμε ένας ηθοποιός αυτό. Όχι, όχι, κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι ένας ηθοποιός ο οποίος φτάνει σε ένα σημείο να κάνει αυτές τις ταινίες να αλλάζει από ταινία σε ταινία αυτό που με έφαγε κιόλα. Γιατί τον καιρό εκείνο που ξέρεις πολύ καλά ότι έπρεπε να τυποποιηθείς για να έχεις μια ρέντα στην κινηματογράφο. Να είσαι, να πούμε, ο ψηλός κουτός. Θα πάει ο κόσμος ξαναδεί το ψηλό κουτό. Θα πάει να δει το Βέγκο που τρέχει, το ξέρει ότι τρέχει. Θα πάει να δει το Χατζηχρήστο που θα κάνει το αμπός, το ξέρει αυτό. Και εκεί πάει να το δει. Ένας ηθοποιός, ο οποίος τη μία κάνει το Ξύπνα Βασίλη και κάνει αυτόν τον φανατικό υπάλληλο. Την άλλη πάει και παίζει το καλοσύρτο δολάριο που κάνει τον άλλο. Την άλλη που τη γίνει αφού ήταν άντρα κτλ. Αυτό τον καιρό εκείνο κλωτσούσε τους θεατές. Κλωτσούσε. Έτσι έκαναν τις λιγότερες ταινίες που έχει κάνει ποτέ ηθοποιός. Πόσες ταινίες έτσι. 15. Άρα δεν πρέπει να νιώθεις τόσο περήφανος που με 15 ταινίες. Ναι, πρόσεξε. Τι. Τον καιρό εκείνο αυτές οι ταινίες δεν είχαν τόσο τεράστιο. Γι' αυτό το λόγο δεν είχαν τόσο μεγάλο σουξέ. Γιατί βλέπαμε ξαφνικά έναν άλλον ηθοποιό να παίζει εδώ, δηλαδή να παίζει άλλο ρόλο, εδώ άλλο ρόλο. Και μέσα στο χαμό που γινόταν 150 ταινίες το χρόνο, χανόντουσαν. Μπορούσαν να πάρουν μια θέση 300, 400, ξέρω, 400 κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, αυτές οι ταινίες, δηλαδή δικαιώθηκα από τότε που βγήκαν στην τηλεόραση και παιχτήκανε. Ποια ήταν η μεγαλύτερη σπρακτική επιτυχία δική σου, η σπρακτική επιτυχία. Η σπρακτική εκείνο το διάστημα ταινίες. Σε ταινία. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αλήθεια. Ναι, γιατί σου λέω, χανόντουσαν μέσα στο χάος των ταινιών. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Να πούμε πάντως ότι οι ταινίες του είναι αξεπέραστες και πραγματικά κάθε φορά που τις βλέπουμε μας χαρίζουν απίστευτες στιγμές γέλιου. Πάμε όμως να συνδεθούμε με την αγαπημένη μας Δώρα Λουκίσα. Δώρα μου, τι γίνεται με το κολαγόνο? Και με το κολαγόνο, ρε, και βλέπω να ξέρεις όλα τα θέματα που έχεις, είναι καταπληκτικά. Και όπως εξίσου καταπληκτικό είναι και το κολαγόνο, το οποίο βοηθάει στο να φτιάξουμε τον οργανισμό μας και να χτίσουμε ένα ισχυρό τείχος προστασίας.
Βέβαια, τείχος προστασίας και γενικότερα, επειδή είδα και τη συνέντευξη που έδειξες από τον Γιώργο Κωνσταντίνου, γενικά οι άνθρωποι που κουράζονται και ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και έχουν έτσι απίστευτα ωράρια, όπως είναι οι ηθοποιοί, οι καλλιτέχνες γενικότερα και όχι μόνο βέβαια, αλλά και οι αθλητές, πιάνουμε κατηγορίες έτσι μεμονωμένα, αλλά στην τελική και όλοι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη το να βάλουν στον οργανισμό τους κάτι το οποίο θα τους τονώσει. Ειδικά τη σήμερα ημέρα, καλός ή κακός, όλοι μας, οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς, έχουμε είτε φίλους, είτε συγγενείς, είτε εμείς οι ίδιοι, που έχουμε ένα πολύ μεγάλο τρέξιμο μέσα στην ημέρα και μία πάρα πολύ μεγάλη κούραση, η οποία πολλές φορές είναι και λίγο κουραστική. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, όταν κάνεις πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και πράγματα που σου αρέσουν και έχεις τη δυνατότητα να κοιμηθείς πολύ λίγες ώρες, κουράζεις πάρα πολύ τον οργανισμό σου, γιατί ο οργανισμός χρειάζεται ξεκούραση, χρειάζεται τις κατάλληλες ώρες ύπνου και βέβαια όταν πέφτουμε στο κρεβάτι να κοιμηθούμε, πολλές φορές η υπερένταση δεν μας βοηθάει στο να κοιμηθούμε. Όμως, γιατί συμβαίνει αυτό? Έρχεται τώρα το Golden Reaction Collagen να σου πει ότι έχεις το κατάλληλο μαγνήσιο στον οργανισμό, πίνεις τις απαραίτητες βιταμίνες καθημερινά για να είναι ο οργανισμός σε μια καλή κατάσταση, να παράγει τις σωστές ποσότητες και του κολαγόνου που χρειάζεται, αλλά και οι βιταμίνες να τον βοηθούν έτσι ώστε να κινείται ομαλά μέσα στην ημέρα και το βράδυ, την ώρα που θα πέσεις για ύπνο, να κοιμάσαι κατευθείαν. Σας φαίνεται παράξενο αυτό? Κι όμως, το Golden Reaction Collagen μπορεί να το κάνει. Γιατί πίνοντας το καπάκι, τα 20 ml δηλαδή, τη συνιστόμενη ημερήσια δόση μας, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάποιο πρόβλημα ούτε με τις αρθρώσεις του, δεν έχει δηλαδή την ανάγκη να ενισχύσει τον οργανισμό του με κολαγόνο. Το κολαγόνο λοιπόν έρχεται και εισχωρεί μέσα στον οργανισμό και βοηθάει με τις βιταμίνες του ώστε να έχουμε την ενέργεια την κατάλληλη που χρειαζόμαστε καθημερινά. Όμως, ακόμα και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προβλήματα στις αρθρώσεις του, τώρα με το Golden Reaction Collagen και πίνοντας λίγο παραπάνω από το καπάκι της συσκευασίας, δηλαδή λίγο παραπάνω από τα 20 ml, μπορεί να βοηθήσει και να τον ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο. Τηλεφωνώντας λοιπόν στο 211-1600, παίρνει το κατάλληλο, το ιδανικό που λέμε, το συμπλήρωμα διατροφής που θα τον βοηθήσει στον οργανισμό του για να μπορέσει να έχει την δυνατότητα να κάνει την καθημερινότητά του πολύ πιο εύκολη. Έχοντας λοιπόν το Golden Reaction Collagen με το κολαγόνο, που είναι κολαγόνο με υαλουρονικό, σύμπλεγμα βιταμινών Β, είναι οι βιταμίνες οι οποίες βοηθούν παντού στον οργανισμό μας, ακόμα και στο μεταβολισμό, ακόμα και σε όλα τα πράγματα που χρειαζόμαστε. Βιταμίνες όπως είναι στο σύμπλεγμα αυτό που χρειαζόμαστε, οι βιταμίνες Β1, Β2, Β5, Β6 και βεβαίως η βιταμίνη C, η οποία χωρίς τη βιταμίνη C δεν πάμε πουθενά, το ξέρουμε όλοι αυτό από τα παλιά χρόνια. Είναι πραγματικά η συνιστόμενη ημερήσια δόση αυτή η οποία χρειαζόμαστε μέσα στο Golden Reaction Collagen, μέσα σε αυτή τη φόρμουλα η οποία υπάρχει μέσα σε αυτό το μπουκάλι. Και βεβαίως το μαγνήσιο, το MSM, το συνένζυμο Q10 που συμπληρώνουν όλη αυτή τη φόρμουλα. Όμως η κουρκουμίνη έρχεται και κάνει την επανάστασή της σε όλη αυτή τη φόρμουλα και βοηθάει τον οργανισμό μας σε όλα αυτά τα ιδανικά που χρειαζόμαστε. 211-1600. Θα πάρετε με 39 ευρώ μόνο σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν είστε 2 μπουκάλια Golden Reaction Collagen, δηλαδή μιλάμε για 1000 ml και 100 σπιρουλίνες εντελώς δωρεάν. Αυτό, να πούμε και για τις σπιρουλίνες, να πούμε και για το δώρο μας. Μην το ξεχνάμε το δώρο, γιατί είναι πολύ σημαντική η σπιρουλίνα με τη χλωρέλα. Εδώ είναι το δωράκι. Έτσι. 100 σπιρουλίνες είναι μαζί. Έτσι. Μία υπερτροφή. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Και να πούμε ότι συνδυαστικά με το κολαγόνο μας κάνει τον οργανισμό έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δυσκολία, έτσι δεν είναι? Τούρμπο. Αυτό, με μία λέξη. Οπότε λοιπόν, 211-1600, 39 ευρώ, δεν έχουμε έξοδο αποστολής. Όχι. Δύο κολαγόνα και 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα δώρο, έτσι δεν είναι? Έτσι, εντελώς δωρεάν. Οπότε λοιπόν, τρέξτε να προλάβετε, 211-1600, μόνο με 39 ευρώ. Τώρα μου σε ευχαριστούμε πολύ, θα τα ξαναπούμε. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε κάθε μέρα. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Και εμείς να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά αμέσως πάλι εδώ.